Μέσα στην ύπαρξή μας. Κοινωνάμε
του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Φανερώνεται λοιπόν στον καθένα από εμάς ο Κύριος ενδεύματι και βιώνουμε την παρουσία του τέλειος, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ότι την ημέρα που κοινωνάω και τα χέρια μου και τα πόδια μου και το στόμα μου και όλα μου τα μέλη είναι Χριστός. Χριστοποιούνται όλα τα μέλη. Επομένως, η συνάντηση γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, ο χαριτοβρίτης αυτός Άγιος του 20ου αιώνα, έλεγε στις μοναχές εκεί του ησυχαστηρίου στην Έγινα. Ζητείτε και θα βρείτε τον Χριστόν μέσα σας. Μη ζητάτε γύρω να τον δείτε, αλλά μέσα στην καρδιά σας, μέσα στην ψυχή σας. Και αφού η καρδιά καθαριστεί με τα δάκρυα της μετανοίας και στη συνέχεια έρχονται και τα δάκρυα της ευχαριστίας και δοξολογίας, αφού καθαριστεί η καρδιά, τότε θα δείτε με τα μάτια της ψυχής των Χριστών μέσα σας. Ζητείτε, λέει, και δεν θα τον βρείτε πουθενά αλλού μέσα σας, και τότε ως τα Χερουβήμ και τα Σεραφείμ προσκυνήστε και λατρέψτε τον Χριστό μας. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε και εμείς αυτή την έβρεση, την προσωπική έβρεση που γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Όμως, χρειάζεται όμως μία προϋπόθεση. Καταρχήν, να έχουμε την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στον συνάνθρωπο και να λατρεύουμε αληθινά τον Κύριό μας και να μετανοούμε. Όταν λοιπόν υπάρχει η μετάνοια, τότε, όπως έλεγε ο προσφυλέστατος Άγιος των καιρών μας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, έλεγε ότι όταν μετανοούμε γίνεται το ξεμβάζωμα της ψυχής. Δηλαδή, συσσωρεύονται τα βάζια της αμαρτίας μέσα μας και τα πάθη, και αν δεν μετανοεί ο άνθρωπος, γίνεται μία στερεά ύλη και έτσι καλύπτει και καταπιέζει την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, την καταπιέζει και δεν την αφήνει να αναπνεύσει πνευματικά. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Όταν όμως γίνει αυτό το ξεμβάζωμα, λέει, της αμαρτίας, και αυτό γίνεται στο μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, της Ιεράς Εξομολογήσεως και με την Θεία Κοινωνία. Τότε, όταν γίνεται αυτό το ξεβάσωμα, τότε έχουμε το οξυγόνο της καρδιάς, το οξυγόνο της ψυχής. Και τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σαν την Οσία Πελαγία. Φανταστείτε τη χαρά της Οσίας όταν είναι τρεις φορές την Παναγία μας και φανταστείτε τη χαρά της όταν η σκαπάνη του ερευνητού έφτασε εκεί που ήταν η Αγία Εικόνα της Παναγίας μας. Ήταν απέραντη η χαρά. Επομένως, όταν σκάψουμε κι εμείς, αδελφοί μου, με αυτόν τον τρόπο και ξεβαζώσουμε την ψυχή μας, τότε και μέσα μας θα νιώσουμε την παρουσία του Χριστού μας, την Παναγία μας θα την νιώσουμε ως μητέρα μας, τους Αγίους μας, και θα αγωνιζόμαστε πάντοτε πνευματικά, ούτως ώστε αυτή τη χάρη και την ευλογία να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Εύχομαι η Αγία Πελαγία, η οποία ήταν λάτρης του Αναστάντος Κυρίου μας και αξιώθηκε αυτών των μεγάλων δωρεών από την Παναγία μας και την Παναγία Θεοτόκο, ευχόμαστε να είναι πρέσβης για μας και να είναι ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα που θα μας εμπνέει, ούτως ώστε και εμείς να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της πίστεως, της χριστιανικής αρετής. Να αποθέτουμε τα βάρη της αμαρτίας και να φωτιζόμεθα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Σωτή των Απάντων, πώς θα αφαιρέξω να φωσάμενε της Αποστόλης η Πάτε, ότι αρέσει ο Κύριος του κόσμου καρούμενος ηλασμός και τσοδεκά. Ο Θεός με τα δόξη του κόσμου.
Επισκέψει χωρίς καφές των αμαρτιών των Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κασπούτων και παρεπιστημών των ειδικών και μισοτάφων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης έτη δε και των εν κατανοίξει συμμετεχόντων εν τη Θεία και Ιερά λιτάνευση ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ της νεότητας της νήσου τάσης και της πατρίδος ημών, μαθητιώσης, σπουδαζούσης, εργαζομένης και στρατευωμένης και υπέρ του ελθύν επ' αυτούς και εθιμάς την χάρη και το φωτισμόν του Παναγίου σου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ασθενείας κατακειμένων, των ενθλίψες, οι συμφορές, κινδύνες, ποικίλες ανάγκες και περιστάσεις ευρισκομένων και πάσης ψυχής χριστιανών, διαβωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των εν πολέμης πικρής αγωμένων αδελφών ημών, της καταπαύσεως του πολεμικού πυρός και της ειρηνεύσεως και καταστάσεως των εκείς εφλεγωμένων περιοχών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων όμπρων, Κύριε Thanks.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μνήαν πάντοτε ποιήπους των Χριστών πάνσεμνε, ταύτης της Αγίας Μονής σου ενήγω.